Καλησπέρα. Σήμερα ήταν η πρώτη ουσιαστικά γενική συνέλευση για τη νέα χρονιά εν μέσω προβλημάτων. Η συμμετοχή ήταν αρκετά καλή, λίγο λιγότερη από πέρσι. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα? Σήμερα όντως κάναμε την πρώτη μας γενική συνέλευση εν μέσω αρχής κινητοποιήσεων. Η συμμετοχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη συμμετοχή δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ίσως φταίει ότι βιαστήκαμε λίγο και δεν ενημερώθηκε καλά ο κόσμος, όμως υπάρχει η ευκαιρία, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που είναι ότι την Δευτέρα στις 2.30 ώρα θα βγάλουμε τα τραχτέρια έξω στο Άργος Αριστικό, έξω από το Δημαρχείο, και το βράδυ θα κάνουμε μια νέα Γενική Συνέλευση για τις περαιτέρω κινήσεις μας. Σήμερα τοποθετήθηκαν αρκετοί αγρότες, οι διοργανωτές και το συντονιστικό όργανο που δημιουργήθηκε έθεσαν τα ζητήματα. Θέλουμε να αναδείξουμε τα τοπικά προβλήματα που είναι πάρα πολλά, χωρίς να ξεχνούμε βέβαια τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και πολλά χρόνια και που αγγίζουν όλη την ελληνική επικράτεια. Θα επικεντρωθούμε στα τοπικά προβλήματα, αλλά θέλουμε την συμμετοχή του κόσμου. Η δύναμη μας είναι η συμμετοχή του κόσμου. Προσανατολίζεστε και σε κλείσιμο δρόμων, γιατί πάνω σε αυτό τον τρόπο αγώνα υπάρχει διαμαρτυρία από τον κόσμο? Κοιτάξτε, όταν αυτή τη στιγμή ξεκινάμε έναν αγώνα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πριν κάνουμε τις γενικές μας συνελεύσεις. Έχει σημασία και η συμμετοχή, έχει σημασία και η άποψη των όλων των συναδέλφων, έχει σημασία και οι διασυνδέσεις που κάνουμε με άλλα μπλοκ ανά την Ελλάδα, με τη Δυτική Μακεδονία και με όλα αυτά. Διαφαίνεται ότι φέτος οι κινητοποιήσεις ίσως γίνουν με διαφορετικό τρόπο. Ίσως επικεντρώσουμε σε διαφορετικά μέρη και τρόπους αγώνα. Με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.